Αδερφή μου, με τη βοήθεια του Θεού μας, ύστερα από την λαμπροφόρον Ανάσταση του Κυρίου μας και τη χαρά την οποία μας εχάρισε ο Θεός μας και αυτόν τον χρόνο, μας αξίωσε δια πρεσβειώντες Παναχράντου του Μητρός και του Αγίου Μεγαρμάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοχώρου να συναθρηστώμεν και πάλι εις των ιερών του των χώρων δια να μελετήσομεν τα λόγια του Θεού μας. Εν από τα μεγαλύτερα δώρα τα οποία χαρίζει ο Θεός στον άνθρωπο είναι η πολλή του αγάπη, η απίθμενος αγάπη. Δηλαδή θα φανταστούμεν τον ωκεανό, ο οποίος χωρίζει την Αμερική από την Ευρώπη, θα φανταστούμεν ότι αυτός ο ωκεανός δεν έχει τέλος. Εις το βάθος δεν έχει τέλος. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Βάθος απίθμενον. Δεν υπάρχει πειθμένας. Η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη, ούτως ώστε ο άνθρωπος δεν δύναται καν να συλλάβει την αγάπη του Θεού που έχει προς εμάς ο Θεός. Δεν δύναται να κατανοήσει την αγάπη την οποία έχει ο Θεός δι' μας. Όλα τα βλέπει και νομίζει ότι έρχονται στη ζωή του είτε διότι αυτός τα κατορθώνει είτε διότι έτσι έτυχε. Είχαμε αναφέρει και άλλοτε ότι τύχη ή το μία θεά την οποία να δημιούργησαν οι προγονείς μας, μία θεά από μάρμαρο, και απέδιδαν σε αυτήν τη θεά ό,τι καλό και ό,τι κακό. Δι' αυτό όταν υπήρχε καλό έλεγαν «η τύχη λέγει σου το έφερε». Όταν ή το κακό έλεγαν «η τύχη σου το έφερε». Και το καλό και το κακό το απέδιδαν σε αυτό το μάρμαρο, μία θεά την οποία δημιούργησαν, και ή το η θεά τύχη. Οι χριστιανοί όμως ποτέ στη ζωή τους δεν αναφέρουν τη λέξη τύχη, αλλά πρόνοια Θεού και αγάπη Θεού. Πρόνοια Θεού και αγάπη Θεού. Η απέραντος αγάπη του Θεού, η οποία ακριβώς εργάζεται χωρίς τελειωμό. Και στον άνθρωπο δίδει ο Θεός την αγάπη του, πλην όμως επειδή είναι πορωμένη η συνείδησή του, διότι είναι καλυμμένη η συνείδησή του από το βάρος της αμαρτίας, δεν μπορεί να ξεχωρίσει αυτήν την αγάπη του Θεού και την πρόνοια που έχει ο Θεός δι' αυτό, δια να το σώσει είτε από τα πρόσκαιρα βάσανα είτε από τα αιώνια βάσανα, δηλαδή την καταδίκη της κολάσεως. Δι' αυτόν τον λόγο στο σημερινό μας κήρυγμα θα ειδούμε τι ο Θεός ετοιμάζει δια τον άνθρωπο και τι ο άνθρωπος πράττει δια αυτό που ο Θεός του ετοιμάζει. Ο Θεός θέλει να το σώσει και ο άνθρωπος δεν θέλει να σωθεί. Μπροστά μας υπάρχει η Ανάσταση του Κυρίου. Μετά από την Ανάσταση του Κυρίου ο πρώτος ο οποίος έχισε το αίμα του δια την Ανάσταση του Κυρίου, ο πρώτος μάρτυρας ο οποίος εθυσιάστη δια των Θεών είναι ο πρωτομάρτης Στέφανος. Αυτός ή το αρχιδιάκονος είχε πολλή σοφία και πολλή γνώση περί τας γραφάς. Εγνώριζε την Αγία Γραφή και αυτή η Αγία Γραφή δεν ήταν η Καινή Διαθήκη, διότι δεν υπήρχε, ήταν η Γραφή, η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, την οποία ανόητοι άνθρωποι, χωρίς να έχουν μέσα τους ίχνον εις μυαλού εις το κεφάλι του, την αποκαλούν
βιβλίων πορνικών και βιβλίων παραμυθιών. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ακούετε το όνομά τους, είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν τους πολύ ξεύρους, τα γνωρίζουν όλα και χωρίς καν να κοιτάξουν τι λένε, ανοίγουν το στόμα τους και από μέσα από το στόμα τους βγαίνει εκείνον το οποίο ακριβώς πιστεύουν, δηλαδή ο ηλισμός, η απιστία. Αυτό πιστεύουν, αυτό λέγουν, πλην όμως ο κόσμος δεν μπορεί να αντιτάξει καμία σκέψη, διότι δεν γνωρίζει. Εμείς εις τούτο το ιερόν θείο δώρο το οποίο μας εκάλεσε, μας έδωσε ο Θεός μας που λέγεται θείον κήρυγμα, μελετούμε ακριβώς αυτά τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε στη ζωή μας. Και σας είπα και άλλοτε, δεν είναι μικρό πράγμα να ερχόμεθα χρόνια ολόκληρα στο θείον κήρυγμα και έπειτα να μην είμαι θα ικανή να ανοίξουμε το στόμα μας για να πούμε μία λέξη εις εκείνους οι οποίοι είναι απέναντί μας και αραδιάζουν λόγια τα οποία δεν έχουν καμία ουσία. Εμείς οι οποίοι ερχόμεθα στο θείο κήρυγμα πρέπει να γνωρίζουμε, αδερφοί μου, πράγματα της Αγίας Γραφής, λόγια της Αγίας Γραφής, νοήματα της Αγίας Γραφής, για να μπορούμε να αντικρούμε αυτούς τους απίστους και τους ηλιστάς, οι οποίοι θέλουν ο κάθε ένας από αυτούς ποιος θα υπεί την μεγαλύτερα βλακεία. Εκτός από την Αγία Γραφή δεν μπορεί να στερεωθεί τίποτε πάνω σε αυτόν τον κόσμο, διότι όσα είπαν οι άνθρωποι και όσα λέγουν οι άνθρωποι όλα είναι λανθασμένα. Όσα βιβλία και αν γραφούν, όσες σκέψεις και αν μπουν οι άνθρωποι, όλα είναι λανθασμένα, διότι όταν κριθούν, όταν περάσουν από την κρίση άλλων ανθρώπων, ευρίσκουν απεριόριστα λάθη. Ένα μόνο βιβλίο δεν έχει λάθος. Ένα μόνο βιβλίο είναι αλάθητο. Ένα μόνο βιβλίο πέρασε από τα χέρια των μεγαλύτερων απίστων του κόσμου και προσπάθησαν να έβρουν ένα λάθος μέσα στην Αγία Γραφή, είτε μία τελεία ή άνω τελεία ή γράμμα ή υπογεγραμμένη ή κόμμα, να το βρουν ότι δεν έπρεπε εκεί να μπει. Δεν μπόρεσαν. Γι' αυτόν τον λόγο η Αγία Γραφή είναι το μόνο βιβλίο επάνω στο οποίο πρέπει να στηρίζουμε τις ελπίδες μας, την πίστη μας, το μέλλον μας. Γι' αυτό είπε ο Θεός ότι δεν ήρθα εις τον κόσμο, λέγει, να κρίνω τον κόσμο. Ήρθα να σώσω τον κόσμο. Μόνο, λέγει ο Λόγος, «Ον εγώ είπον ημίν, ούτως κρίνει τον κόσμο». Σας ανέφερα και άλλοτε ότι όλες οι αμαρτίες εις τον κόσμο αυτόν συγχωρούνται. Δεν υπάρχει αμαρτία επάνω στην γη που δεν συγχωρείται όταν ο ένοχος μετανοήσει. Όλες οι αμαρτίες, οι φρικτότερες αμαρτίες επάνω στην γη, ο Σάκης Χύση, ο μετανοών ένα δάκρυο μετανοίας, ο Πανάγαθος Θεός τον βάζει μέσα στην αγκάλη του και τον συγχωρεί. Μία μόνο αμαρτία εις τον κόσμο τούτον δεν συγχωρείται. Και το ετώνησε ο Θεός, ότι ούτε εν τον ίν αιώνη, λέγει, συγχωρείται, ούτε εν το μέλλον τι. Ούτε εις αυτόν τον κόσμο, ούτε εις τον άλλον κόσμο. Η αμαρτία αυτή δεν είναι καμία άλλη, ημι μόνον η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος τι σημαίνει? Σημαίνει να μην πιστεύεις την Αγία Γραφή και να λες ότι είναι παραμύθια, να λες ότι είναι και δώσει. Όταν δεν πιστεύεις στην Αγία Γραφή, η οποία είναι γραμμένη από το Άγιο Πνεύμα, από το Άγιο Πνεύμα, η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε ότι μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής οι μαθητές δεν ενθυμούν το τίποτε. Όταν πήγαιναν προς Εμαούς
ο Λουκάς και ο Κλεόπας, διήνυγε λέγει αυτόν τας γραφάς ο Χριστός. Ποιάς γραφάς? Είπαν οι ανόητοι ότι καθένα βιβλίο είναι γραφή. Δεν είναι έτσι. Και όταν μιλώ τώρα αυτή τη στιγμή θα αποκαλύψω κιόλας, για να μην έχουμε και να ποιος το είπε. Ο Πολύξευρος Πλεύρης. Αυτός που τα ξέρει όλα. Κάθε ένα βιβλίο λέγει ονομάζεται γραφή. Δεν είναι έτσι. Η Αγία Γραφή λέγει είναι ένα βιβλίο πορνογράφημα λέγει. Η Αγία Γραφή λέγει είναι ένα βιβλίο παραμύθια για τους ανοήτους ανθρώπους, τους καθυστερημένους ανθρώπους. Αυτά έφη ο Κύριος Πλεύρης με το πλευρό του που κοιμάται. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Όταν ο Πανάγαθος Θεός λέγει επλησίασαν τον Λουκάν και τον Κλεόπα, διήνυγεν αυτόν τας γραφάς και τους προφήτας. Τι να το κάνουμε? Η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, αν γράφει λεπτομέρειες, αυτό είναι υπέρ της. Γράφει και τα τροτά των Εβραίων, γράφει όμως και τις αλήθειες των Εβραίων. Ό,τι έκαναν στη ζωή τους, είτε ηθικά παραπτώματα, είτε μη, τα γράφει λεπτομερώς η Αγία Γραφή. Αγία Γραφή η οποία όμως δεν υπήρχε η Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη γράφει όταν κατήρθε το Πνεύμα του Άγιον εκ των ουρανών την ημέρα της Πεντηκοστής, επεφύτησεν στους μαθητάς εν είδη πυρήνων γλωσσών. Σε αυτό προχωρούμε τώρα, σε αυτό θα φτάσουμε. Και μόλις έλαβαν εκείνη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ήρχισαν λέγει να ομιλούν ξένες γλώσσες, ξένης ρήμαση. Ήρχισαν λέγει να ομιλούν άλλες γλώσσες και να ακούει ο καθένας από αυτούς τους ακροατάς την ειδική του γλώσσα. Ήρθεν η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δώρα τα οποία δίδει ο Πανάγαθος Θεός είναι η Αγία Γραφή, ένα εκ των μεγαλύτερων δώρων που έδωκε ο Θεός στον άνθρωπο, η Αγία Γραφή. Δι' αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ θερμώς, μην κάθεστε στις τηλεοράσεις. Αφού δείτε εκείνες τις ειδήσεις, μετά από αυτό δεν έχει να δώσει τίποτε άλλο αυτό το διαβολοκούτι. Το μόνο το οποίο αναμένουμε από αυτό είναι να ειδούμε τον προφήτη Ηλίαν και τον προφήτη Ενόχ όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Από αυτό το διαβολοκούτι περιμένουμε να δούμε αυτό το τέλος του κόσμου, διότι έτσι ήθελε ο Θεός. Προς το παρόν όμως δεν έχει να δώσει τίποτε εις τον άνθρωπο. Βλέπετε τα γεγονότα τα οποία παρουσιάζει είναι τόσο διεφθαρμένα, είναι τόσο εσχρά, είναι τόσο πυθισμένα στο σκότος, ούτως ώστε ολόκληρος η ανθρωπότης είδε να βραβεύεται ένας ανώμαλος άνθρωπος ο οποίος έγινε γυναίκα. Αυτά έχει να παρουσιάσει. Η Αγία Γραφή είναι η τηλεόραση του ουρανού. Όποιος ανοίξει την Αγία Γραφή βλέπει τα παρόντα, τα παρελθόντα και τα μέλλοντα. Όποιος θέλει να ζήσει αιώνια με τον Θεό ανοίγει την τηλεόραση του ουρανού, στα οποία γεγονότα που παρουσιάζονται εις αυτήν την τηλεόραση τα είπε ο Θεός ποια είναι. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας του εδηλωσάζει. Δεν αφήκε τίποτε ο Θεός κρυπτό το οποίο δεν μας το εφανέρωσε, ή μη μόνον ένα πράγμα. Ποιον είναι αυτό, εάν μου το πείτε γρήγορα αμέσως? Όχι, πότε θα πεθάνουμε? Πότε θα πεθάνουμε, όχι Δεύτερα Παρουσία. Πότε θα πεθάνουμε, μόνον τούτο μας το έκρυψε, για να είμεθα έτοιμοι. Η Δευτέρα Παρουσία όταν θα έρθει είναι ένα γεγονός το οποίο το κρατάει ο Θεός στο χέρι του. Δεν είναι θέμα, ζήτησαν και οι μαθητές πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, λέει αυτό το κρατάει ο Πατέρας μου στα χέρια του. Μίλησε ένας άνθρωπος εδώ, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι Θεός, δεν ξέρει? Ξέρει, αλλά είτε ο Θεός και άνθρωπος. Εδώ μίλησε ένας άνθρωπος.
Τον ρώτησαν οι μαθητές πότε θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού μας, η Δευτέρα Παρουσία, και εκείνος είπε, τούτο είναι θέμα του Πατρός μου, λέει. Και σε αυτό ακριβώς το θέμα της Αγίας Γραφής, το οποίο ο πρωτομάρτης Στέφανος, ο πρώτος μάρτυρας του Χριστού, εγνώριζε και ήτο βαθύς γνώστης, λέγει, των γραφών. Βαθύς γνώστης των γραφών. Εθιέβαζε την Αγία Γραφή. Και η Αγία Φωτεινή, αύριον, η πόρνη εκείνη γυναίκα, η οποία είχε πέντε άνδρες γνωστούς και έναν τον οποίο είχε εκείνη τη στιγμή έξι, είναι και αυτή γνώστης της Αγίας Γραφής παρά της αμαρτίας της. Ήρθε μέσα στο βόρβορο της αμαρτίας, πλην όμως εγνώριζε την Αγία Γραφή. Γι' αυτό όταν ο Χριστός της είπε εκείνα τα λόγια, τα οποία αυτή ενόμιζε ότι δεν τα ήξερε κανείς, λέγει, πήγαινε, φώνησε τον άνδρα σου να έρθει, λέγει, και να σου δώσω το νερό το οποίο δεν θα ξαναδιψήσεις ποτέ. Λέγει, άνδρα δεν έχω. Πολύ σωστά είπες, της λέγει, ότι δεν έχεις άνδρα. Είχες πέντε έως τώρα και αυτόν τον οποίον έχεις τώρα ουκές τη σου ανήρ. Δεν είναι άνδρα σου. Δηλαδή έξι άνδρες είχες στη ζωή σου. Και μόλις είκοσεν αυτό, λέγει, εγώ γνωρίζω, του λέγει, ένα πράγμα, ότι εκείνος που γνωρίζει τα κρυφά είναι ο Θεός. Από πού τα γνώριζε? Από την Αγία Γραφή. Μελετούσε την Αγία Γραφή. Δι' αυτό σας παρακαλώ θερμός, όλα τα άλλα θα τα εγκαταλείπετε. Θα διαβάζετε βιβλία τα οποία είναι βιβλία του Θεού. Με αυτά θα ασχολούμεθα, με την Αγία Γραφή, με τους πατέρας της Εκκλησίας, με εκείνους οι οποίοι στερέωσαν την πίστη, την αμόμητον, την ορθοδοξία. Ο πρωτομάρτης Στέφανος, μετά από την Ανάσταση του Κυρίου μας, συλλαμβάνεται, οδηγείται στο δικαστήριο και το δικάζουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι πολύ ξεύροι και αυτοί, οι οποίοι γνώριζαν τον νόμο του Θεού, και τον δικάζουν, τον ανακρίνουν και τον καταδικάζουν αδίκως και τον λιθοβολούν. Πλην όμως ένα πράγμα ή το πολύ συγκινητικό, ότι τον αφήκαν να απολογηθεί. Δεν τον κατεδίκασαν αμέσως εις τον λιθοβολισμό, αλλά τον αφήκαν να πει τα δικά του. Και όταν ο πρωτομάρτης Στέφανος άνοιξε το στόμα του και ομιλούσε προς αυτούς, τους έφερνε σιγά σιγά από την πλάση του κόσμου και τους έφερνε έως την στιγμή εκείνη που εσταύρωσαν τον Χριστόν επάνω στο σταυρόν και αναστήθη ο Χριστός για να σώσει τον κόσμο. Ευρισκόμεθα όμως στο δεύτερο μέρος της απολογίας του πρωτομάρτυρου Στεφάνου και στο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στο έβδομο κεφάλαιο και στον στίχο 23. Έως ότου να τελειώσουμε το δεύτερο μέρος για να έρθουμε στο τρίτο μέρος της απολογίας του πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Σε αυτό το σημείο ο πρωτομάρτυρος Στέφανος αναφέρεται δια την αγάπη του Θεού, την οποία έδειξε στον άνθρωπο, τον πορωμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο ο οποίος ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι. Αναφέρεται ο πρωτομάρτυρος Στέφανος δια την αγάπη του Θεού προς τον εβραϊκό λαό, ο οποίος εβραϊκός λαός τώρα, λέγει ο πρωτομάρτης Στέφανος, τους αναφέρει, αφού έφτασαν και πέρασαν όλα τα προηγούμενα, τους φέρει εκείνους τους γραμματείς και τους φαρισαίους και τους λέγει ότι ένα δώρο από τα μεγαλύτερα δώρα που έδωκε ο Θεός στον άνθρωπο και εσάς τους, λέγει, οι οποίοι αυτή τη στιγμή με δικάζετε, ήτο ο Μωυσής. Ο Μωυσής, ο οποίος ακριβώς είναι τύπος του Χριστού. Ο Μωυσής είναι τύπος του Χριστού. Όπως ο Θεός έστειλε τον Μωυσή για να σώσει τους Εβραίους από την δουλεία των Αιγυπτίων, έτσι έστειλε ο Θεός τον Χριστόν για να μας σώσει από την δουλεία του διαβόλου. Και όπως οι Εβραίοι δεν εδέχθησαν τον Μωυσή αχάριστη, κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς δεν δεχόμεθα τον Χριστόν,
πολύ δε περισσότερον τους αναφέρει ο πρωτομάρτης Στέφανος ότι σας έστειλε, λέγει, τον Χριστόν, πλην όμως εσείς, λέγει, δεν εδέχθητε την σωτηρία του Χριστού και δι' αυτό, λέγει, είστε υπόλογοι. Και είναι ένα από τα σημεία τα μεγάλα τα οποία ακριβώς ο πρωτομάρτης Στέφανος το τονίζει και του λέγει. Ο Μωυσής, λέγει, σας είπε, τότε που διήφθηνεν ο Μωυσής, σας είπε τούτα τα λόγια. Προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ. Αυτού ακούσεστε. Οι Εβραίοι ήξευρον ότι ο Μωυσής είναι αυτός ο οποίος τους έσωσε και τους εδίδαξε και πιστεύουν μέχρι αυτής της στιγμής, έως της στιγμής αυτής πιστεύουν εις τον Μωσαϊκό νόμο. Εις τον Μωσαϊκό νόμο. Δεν πιστεύουν εις τον Χριστό, εις τον νόμο του Χριστού. Πλην όμως ο προφήτης Μωυσής τους ανήγγειλε, τους έδωκε να ενθυμούνται, τους έδωκε να γνωρίζουν ότι εγώ, τους λέγει, δεν είμαι εκείνος ο οποίος έχει την δύναμη, εγώ είμαι δικό του παιδί, με λέγεται ότι είμαι προφήτης. Ναι, λέγει, είμαι προφήτης, διότι ο Θεός με έστειλε για να σας ελευθερώσω. Πλην όμως, τους λέγει, προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ. Αυτού ακούσετε. Ποιος είναι ο προφήτης αυτός? Άλλον προφήτη, λέει, θα στείλει ο Θεός, όπως είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτού θα ακούετε, λέει, όχι εμένα, αυτού θα ακούετε. Αυτός ο Μωυσής, ως δε πληρού το αυτό, λέγει, 40 ετής χρόνος, ανέβη στην καρδία αυτού, επισκέψαστε τους αδελφούς αυτού, τους Ιούς Ισραήλ. Ενθυμηθείτε ότι ήταν ο Μωυσής ένα παιδί Εβραιόπουλο, το οποίο η μητέρα του το έβαλε μέσα σε ένα καλάθι, το έριξε στα νερά του Νείλου, εκεί που επήγαινε η θυγατέρα του Φαραώ, δια να λουστεί στα νερά του Νείλου, και εκεί το βρήκε το παιδάκι μέσα στο καλάθι, το έπιασε και εκείνη τη στιγμή παρουσιάστηκε μία Εβραία και της λέγει, θέλεις να το περιποιούμε εγώ? Και εκείνη της λέγει, ναι, αυτή ήταν η μητέρα του Μωυσή. Το πήρε μέσα στο παλάτι του Φαραώ, το ανέθρεψε, εσπούδασε, έγινε μεγάλος και τρανός και έγινε ηγέτης και στρατηγός του Φαραώ. Επολέμησε με τους εχθρούς της Αιγύπτου και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πρόσωπα της φρουράς του παλατίου και του Φαραώ. Αυτός ο Μωυσής ήταν μέσα στα καλά του βασιλικού παλατίου, είχε όλα στα σανέσεις, πλην όμως ένα πράγμα δεν ξέχασε, ότι είτο Εβραίος. Τούτο ήθε να το πράξουν και οι αδερφοί μας οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ελλάδος, όπου και αν βρίσκονται, δια να υπερασπίζουν την Ελλάδα μας και το έθνος μας και την πίστη μας, όπου και αν βρίσκονται. Ομιλώ τώρα αυτή τη στιγμή δια εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στην Αμερική, δια εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στην Γερμανία, σε όλο τον κόσμο. Είμεθα διασκορπισμένοι και αποτελούμε 20 εκατομμύρια. Δεν είμεθα 10 και 12 εκατομμύρια, τα οποία ακριβώς αυτή τη στιγμή λέγουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται περί τα κοινωνικά. Είμεθα 20 εκατομμύρια, διασκορπισμένοι δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Ήθε και αυτοί να ομοιάσουν με τον Μωυσή και να μην ξεχνούν την Ελλάδα, ούτε την Ορθοδοξία μας, ούτε την πίστη μας, ούτε την οικογένεια. Αυτά τα τρία ιδανικά, πίστης, πατρίς και οικογένεια, τα οποία υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού σε όλο τον κόσμο. Όταν, λέγει, συνεπλήρωνε ούτως ηλικία 40 ετών, εγεννήθη στην καρδία του η επιθυμία. Ποιος το έδωκε αυτήν την επιθυμία? Ο Πανάγαθος Θεός. Να επισκεφθεί τους αδελφούς του, τους απογόνους του Ισραήλ, δια να αντιληφθεί εκ του πλησίον την κατάστασή των.
τους αδελφούς του λέγει, οι οποίοι ακριβώς ήσαν μέσα εις την δουλεία ελατήριον της αγάπης, την οποία πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Ήταν αυτό το οποίο ο Μωυσής εδείκνυε, παρουσίαζε εις όλους, ιδία όμως προς τους Ιουδαίους. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε όλο τον κόσμο, εξαιρετικά όμως αγαπούσε τους Εβραίους. Αδελφούς καλεί αυτούς, όχι μόνο δια το ότι είναι από την ιδία γενεά των Εβραίων, όσον δια την διάθεση την οποία έχει προς αυτούς, την αγάπη την οποία δεικνύει προς αυτούς. Ενθυμείται με τα πολλή στοργής, με τα πολλή αγάπης τους ομοεθνείς του. Δεν τους καταφρονεί, ενώ είναι αυτός ένα βασιλόπουλο μέσα στο παλάτι του Φαραώ, δεν περιφρονεί εκείνους τους εργάτες, τους οποίους είχε ο Φαραώ για να του χτίζουν τα σπίτια και τις πυραμίδες και ό,τι άλλο. Δεν τους περιφρονεί, δεν λέγει εγώ είμαι βασιλόπουλο, τώρα τι δουλειά έχουμε αυτούς. Είναι τούτο το οποίο ακριβώς είχαμε τονίσει και άλλοτε, όταν ο πατέρας με χίλιους μυρίους σκόπους, με υδρότα, με ειστέρημα, στέλνει το παιδί του να σπουδάσει, να γίνει γιατρός, και όταν γίνει γιατρός ή δικηγόρος ή δικαστής, δεν καταδέχεται να περπατεί με τον πατέρα τον γέροντα που φοράει τη βρακούλα του και πηγαίνει και τον μπαστούνάκι του. Πηγαίνει μπρος εκείνος και έχει τον πατέρα πίσω, μην τυχόν και τον δουν. Μήπως τυχόν και του πούνε, τι πάει με αυτόν τον γέρο. Μα αυτός ο γέρος είναι εκείνος που σε ανέδειξε. Ο Μωυσής αυτή τη στιγμή είναι βρισκόμενος μέσα στο παλάτι, βασιλόπουλο, μέσα στις χαρές, μέσα στις ανέσεις, μέσα στους δούλους, μέσα στους υπηρέτας, δεν ξεχνά τους Εβραίους. Τους έχει μέσα στην ψυχή του, οσονδήποτε υψηλά και αν ευρίσκεται, και οσονδήποτε περιφρονημένοι και αν ήσαν αυτοί μέσα στους Αιγυπτίους. Δεν σκέπτεται εγωιστικός, αχ αυτός ο εγωισμός, αχ αυτός ο εγωισμός. Αν τον διέχναμε, αδερφοί μου, από μέσα μας, θα είμαι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι τούτου του κόσμου, αλλά και σίγουρα χωρίς καμία αμφιβολία πολίτε του παραδείσου. Εάν διώχναμε από μέσα μας αυτό τον εγωισμό, δεν υπάρχει αμφιβολία καμία ότι θα μπαίναμε στον παράδεισο. Γι' αυτό ετώνησε ο Χριστός και είπε, εάν μη στραφείτε και γίνετε όσπερ τα παιδεία ταύτα, και έδειξε ένα μωρό το οποίο είχε στην αγκάλι του ο Χριστός μας, δεν πρόκειται να εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί το έδειξε αυτό το μωρό? Διότι δεν έχει μέσα το εγωισμό το μωρό, δεν έχει κακία, δεν έχει φθόνο, δεν έχει ζήλια, δεν έχει εκδίκηση, δεν κάνει μάγια όπως κάνουν σήμερα οι μάγισσες και οι μάγοι που δείχνονται από τις τηλεοράσεις. Το μωρό είναι αγνό και καθαρό. Τι λέγει ο 24ος στίχος του 7ου κεφαλαίου των Πράξεων? Και όταν είδε, λέγει, κάποιον Ισραηλίτη να αδικείται, τον υπερασπίστη και εξεδικήθη τον ομοεθνή του, που κατεπιέζεται σκληρός, αφού, λέγει, εφώνευσε τον Αιγύπτιον. Μια ημέρα, όταν κατέβηκε στους δρόμους, αντελήφθηκε, λέγει, έναν Εβραίο και έναν Αιγύπτιον, οι οποίοι ετσακώνοντο. Ως φαίνεται ο Ισραηλίτης, ο Εβραίος, να μην είναι το τόσο δυνατός. Ο Αιγύπτιος να ήταν κανένας σωματώδης από εκείνους οι οποίοι ακριβώς παίζουν τους παλικαράδες σήμερα. Τους βλέπετε μέσα στα λεωφορεία, τους βλέπετε μέσα στους δρόμους, τους βλέπετε μέσα στα σηκοδομές. Βλασφημούν, εσχρολογούν, να δείξουν ότι εγώ είμαι. Ως φαίνεται κάτι τέτοιος θα ήταν ο Αιγύπτιος, ο Εβραίος να ήταν κανένας αδύνατος. Αντελήφθηκε εκεί ο Μωυσής ότι ο ένας ήταν Αιγύπτιος, ο άλλος ήταν Εβραίος. Είδε τον Εβραίο να αδικείται, τον κλωτσούσαν, τον χτυπούσε, τον ποιος ξέρει, ήταν έτοιμο να το φωνεύσει. Επενεύει, λέγει ο Μωυσής, επενεύει.
Και όταν επενεύει, λέγει, τι έκανε? Επενεύει δια των αδικούμενων, λέγει, και εκείνη τη στιγμή υπερασπιζόμενος το δικό του το πλάσμα των Εβραίων, εφώνευσε τον Αιγύπτιο, τον εσκότωσε. Η Αγία Γραφή εδώ δεν μας λέγει τι τον έκανε, άλλες όμως πληροφορίες αναφέρουν ότι έσκαψε αμέσως εκεί ο Μωυσής μέσα στην άμμο και έχωσε τον Αιγύπτιο, τον έκρυψε. Εις αυτό το σημείο, αδερφοί μου, καταπονουμένο, λέγει, των Εβραίων, δηλαδή αδικούμενος ο Εβραίος, εκινήθη από συμπάθεια και υπερασπίστη εκείνον τον αδύνατον και κατελήφθη υπό αγανακτήσεως τη στιγμή εκείνη, αγανάκτησης, όπως οφείλουν να αισθάνονται όλοι οι κατέχοντες δημόσια αξιώματα. Εδώ έχουμε έναν άλλον τομέα της ζωής μας. Εμείς οι οποίοι βρισκόμεθα, που μας αξίωσε ο Θεός να έχουμε μία θέση μέσα στο δημόσιο και έρχονται οι πτωχοί άνθρωποι για να τους εξυπηρετήσουμε, αλίμονον εάν δεν τους υπερασπιστούμε. Όσοι έχουν τέτοια θέση, όσοι κρατούν τα κλειδιά της εξουσίας και έρχονται οι πονεμένοι άνθρωποι από τα χωριά τους, από τα νησιά τους, από μέσα σε έναν τόπο όπου διανύουν αποστάσεις τεραστίας για να εύρουν το δίκαιό τους και πηγαίνουν εις αυτόν ο οποίος είναι το κλειδί και του λέγει, φύγε, του λέγει, δεν έχεις κανένα δίκαιο. Και ενώ έχει δίκαιο. Αλίμονον την ώρα της κρίσεως τι έχουν να υποστούν αυτοί οι οποίοι αδικούν αυτήν τη στιγμή στον κόσμο. Δικαιοσύνη, λέγει, μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Όσοι κατοικείτε πάνω στην γη, λέγει, να μάθετε να είστε δίκαιοι. Δίκαιοι. Αυτό το δίκαιο είναι μεγάλο πράγμα, αδερφοί μου. Είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν τη δικαιοσύνη και όμως δεν την αποδίδουν. Α, πάμε λίγο να δούμε τους δικαστές. Δίδουν δικαιοσύνη εις τον άδικον, δίδουν αδικία εις τον δίκαιο. Πόσοι φυλακισμένοι είναι μέσα στις φυλακές, αδερφοί μου, που δεν έχουν πράξει τίποτε και όμως επειδή κρατούσαν οι άλλοι χρήματα και δωροδόκησαν είτε δικηγόρους είτε δικαστάς, ευρίσκονται οι δίκαιοι εις την φυλακή και οι άδικοι γυρίζουν στους δρόμους. Αλίμονον εν ώρα κρίσεως τι έχουμε να δούμε, αδερφοί μου? Εδώ όμως βλέπουμε αυτό το σημείο, ότι ο Μωυσής εφώνευσε, λέγει, τον Αιγύπτιο. Γιατί τον εφώνευσε, λέει? Διότι επλήστη ζήλου, λέγει, από ζήλων προς τον Θεόν, από πολλήν αγάπη προς τον Θεόν, επενέβη, λέγει, και εφώνευσε τον Αιγύπτιο. Εδώ έχουμε να πούμε μερικά πράγματα. Ό,τι γίνεται δια των Θεών, αδερφοί μου, είναι ευσέβεια και αγάπη προς τον Θεόν. Αν είναι και φόνος, δεν λογίζεται φόνος. Υπερασπίζεσαι τον Θεόν, δεν είναι φόνος. Έτσι λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ούκαι εστί φόνος. Ο Φινεές, λέγει, εφώνευσε δύο ανθρώπους, λέγει, δια την αγάπη του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο, λέγει, εκόπασεν όλο το κακό. Ευρισκόμεθα πολλές φορές στην ανάγκη να υπερασπίσουμε την Παναγία μας, να υπερασπίσουμε τον Χριστό μας που τον βλασφημούν οι βλάσφημοι, και γυρίζουμε την πλάτη, είτε γελούμε και εμείς για να αποφύγουμε τάχατες τη φασαρία και τους καυγάδες. Άραγες, είναι σωστό αυτό? Εδώ, όπως μας παρουσιάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας και όπως μας λέγει η Αγία Γραφή, δεν είναι σωστό. Πρέπει να υπερασπιστούμε, λέγει, μέχρι αίματος. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πάταξον, λέγει, το στόμα του βλασφημούντος. Χτύπησε το, λέγει, για να γεμίσει αίμα το στόμα του. Να καταλάβει ότι τούτο το οποίο κάνει
δεν είναι σωστό. Ναι, αδερφοί μου, δεν ξέρω εν ώρα κρίσεως όλους μας ο Θεός που θα μας καλέσει, θα μας πει υπερίσπισες το όνομά μου. Με έχεις υπερασπιστεί όταν με ήκουες, όταν ήκουες και με βλασφημούσαν. Τι θα πούμε, αδερφοί μου. Δι' αυτό να προσέχουμε, διότι η όλη μας τη ζωή έχουμε ευθύνες ενώπιον του Θεού. Πατάξας λέγει των Αιγύπτιων. Ο Μωυσής επληροφορήθη από τον Θεό, είχε και το δικαίωμα, λέγει, να προβεί στην πράξη αυτήν, διότι ήταν αρχηγός κράτους, είχε εξουσία μέσα στο παλάτι. Εάν ήταν απλούς ιδιώτης ο Μωυσής, δεν θα ενήργει νομίμως εκείνο το οποίο, στο οποίο προέβη. Τώρα είναι με νόμιμον δύναμη και εξουσία που επιτίθεται εναντίον του Αιγυπτίου. Αλλά εκτός του ότι ήταν ανώτερος αξιωματούχος στην Αίγυπτο, ο Μωυσής είχε ήδη και τη συνείδηση ότι ο Θεός, για να τον αναβιβάσει, να τον πάρει στην θέση στην οποία βρίσκεται, χωρίς να το ελπίζει ποτέ, ανέθεσε εις αυτόν και ιδιαίτεραν ευθύνη για να υπερασπίζεται τους καταπιεζομένους, να φέρει εις πέρας την αποστολή του την οποία του έδωκε. Δεν θα είχε άλλωστε ούτε την ετοιμότητα του πνεύματος, ούτε την δύναμη του σώματος για να φέρει εις πέρας ό,τι έπραξε, εάν δεν επισκιάζεται από την δύναμη του Θεού που επιβεβαίωνε την εξουσία την οποία είχε. Ο Μωυσής παίρνει δύναμη διότι πληροφορείται από τον Θεό ότι πρέπει να υπερασπίζεται τον αδικούμενο. Υπερασπίζεται τη στιγμή εκείνη και φτάνει μέχρι το φόνο. Είναι όμως ικανοποιημένος ότι έπραξε τούτο διότι του έδωκε δύναμη, λέγει ο Θεός, διότι είχε εξουσία να υπερασπίζεται τους αδικουμένους. Ενόμιζε δε συνιένε τους αδερφούς αυτού ότι ο Θεός διαχειρός αυτού δίδωσιν αυτή σωτηρίαν, οι δε ου συνήκαν. Το γεγονός εκείνο το έμαθαν οι Εβραίοι όλοι. Διαδόθη από στόμα σε στόμα. Πλην όμως, αντί οι Εβραίοι να πούν, εφόσον βρισκόμεθα μέσα σε τέτοια καταπίεση, βρισκόμεθα μέσα σε τέτοια δουλεία, βρισκόμεθα μέσα σε τέτοια τυραννία, αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται κάποιος τον οποίο μας τον έστειλε ο Θεός για να μας γλιτώσει. Αντί να προσκοληθούν εις τον Μωυσήν, ου συνήκαν. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό το ου συνήκαν. Ο δε παράνομος Ιούδας, ου κυβουλήθη συνήν. Του δίδει τόσα ο Θεός, εκείνος ο ίδιος. Μας δίδει και εμάς τόσα ο Θεός, δεν τα καταλαβαίνουμε. Μας δίδει τόση αγάπη ο Θεός, δεν την καταλαβαίνουμε. Τον βλασφημούμε. Εργαζόμεθα την Κυριακή ημέρα, που είναι δικιά του Θεού. Κάνουμε τόσες πράξεις ανήθικες, βρωμερές, ακάθαρτες. Μας αγαπά ο Θεός για να μετανοήσουμε. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Το ίδιο ακριβώς έπαθαν και οι Εβραίοι αυτή τη στιγμή. Ενόμιζε ο Μωυσής ότι οι αδελφοί του, οι ομοεθνείς του, θα ένιωθαν ότι διαμέσου της χειρός αυτού δίδει σε αυτούς ο Θεός σωτηρίαν και απελευθέρωσιν από τους Αιγυπτίους. Αλλά αυτοί δεν το εκατάλαβαν, δεν εγνώρισαν την δωρεάν του Θεού. Είναι τούτο το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι ο Παναγάθος Θεός μας δίδει δώρον στον κόσμο τούτον, δώρον μεγάλων, την αγάπη του, και όμως δεν την καταλαβαίνουμε. Ου συνήκαν. Ένα τραγικό πράγμα το οποίο υπάρχει μέσα στην σκέψη δείχνει, μας φανερώνει τον Ιουδαϊκό λαόν, ο οποίος αντιτάσσεται στα σχέδια του Θεού. Δίδει ο Θεός τον Μωυσή για να τον γλιτώσει από τη δουλεία του Φαραώ, και εκείνος ο λαός αντιτάσσεται. Του δίδει τον Μωυσή τη στιγμή που καταπιέζεται για να τον ελευθερώσει, και αυτοί πηγαίνουν κόντρα εναντίον του Μωυσέως. Εν μέσω σκληρών
κατά πιέσεων τα οποία υφίστανται εκ μέρους των Αιγυπτίων οι Εβραίοι, είναι έρημοι από προστάτας και εγκαταλελειμμένοι μέσα στην βαρβαρότητα εκείνη των Αιγυπτίων, στην διάθεση του αιμοβόρου εκείνου μονάρχου, ο οποίος τους καταπιέζει ημέραστα και νυχτός, και ο Θεός τους φανερώνει έναν άτομο το οποίον το στέλνει ο Θεός για να τους σώσει, δίδει μίαν αχτίδα πλέον ελπίδος και έναν βραχίον προστασίας για να τους σηκώσει από εκείνο το μέρος της δουλείας. Θα περίμενε ο κάθε ένας ότι με τα πολλής ευγνωμοσύνης θα εστρέφοντο εις τον Θεόν και θα τον ευχαριστούσαν, διότι εφανερώθη ένας άνθρωπος που είχε ισχύ μέσα εις το Αιγυπτιακό κράτος να τους υπερασπίζεται. Θα περίμενε κάθε ένας να δοξολογήσει εκείνος ο λαός των Θεών. Πλην όμως δεν συνεκεντρώθησαν εις τον προστάτην των. Με κάθε θυσία εζητούσαν να αποτρέψουν από αυτόν όλη την δύναμη την οποία δείχνει για να τους υπερασπίσει. Δεν τον θέλουν να τον αναγνωρίσουν ως αρχηγόν τον. Αυτοί ουσινήκαν. Δεν εδιορθώνοντο. Τίτε επί ούση ημέρα όφθη αυτής μαχωμένης και συνήλασεν αυτούς η ειρήνη. Λοιπόν, άντρες αδερφοί, εστέ εμείς είναι τι αδικείτε αλλήλους. Άντρες τους λέγει, αδερφοί είστε, δια τι αδικεί ο ένας τον άλλον. Τι συνέβη? Την άλλη ημέρα παρουσιάστε ο Μωυσής έξαφνα εις τους ομοεθνείς του, την ώρα που δύο από αυτούς εφιλονίκουν μεταξύ των και εκτυπώντο, και προέτρεψεν αυτούς να ειρηνεύσουν και τους είπε: άνθρωποι, σεις είστε μεταξύ σας αδελφοί, δια τι αδικείτε ο ένας τον άλλον? Εκείνο το γεγονός της πρώτης ημέρας έφερε τον Μωυσίνη στον φόνον δια να γλιτώσει από τα χέρια του Αιγυπτίου ο αδερφός του ο Εβραίος. Την επόμενη ημέρα βρίσκει δύο Εβραίους να τσακώνονται. Ο ένας ποιος ήταν άραγες από τους δύο? Ήταν αυτός τον οποίον εγλίτωσε την προηγουμένη ημέρα. Δεν φτάνει ότι τον υπεράσπισε και τον εγλίτωσε από τα χέρια του Αιγυπτίου. Την επόμενη ημέρα ετσακώνεται με έναν άλλον Εβραίο, Εβραίος με Εβραίο. Και τους λέγει: μα είστε αδερφοί, τους λέγει, γιατί τσακώνεστε? Πρέπει να έχετε αγάπη ένα μεταξύ σας. Αδερφοί μου, αδελφοί, το αδελφοί είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Όταν ο Μωυσής εν ίδιο ως ελευθερωτής των Εβραίων εφώνευσε των Αιγύπτιων, όπως επανελήφθη τούτο και με τα 40 έτη εις ευρία κλίμακα, μάλιστα όταν κατεπώντησε τον Φαραώ και την δύναμη αυτού στην θάλασσα. Πέρασαν 40 χρόνια από την ημέρα εκείνη που εφώνευσε τον Αιγύπτιον, και όταν ήρθε η στιγμή κατά την οποία επρόκειτο να ελευθερωθούν και τους έφερε μέχρι την Ερυθρά θάλασσα ο Μωυσής, άνοιξεν δια της χάριτος του Θεού και δια της προσευχής του η θάλασσα, και πέρασαν από μέσα σε εκείνη τη θάλασσα κάπου 3 εκατομμύρια Εβραίοι. Όταν πέρασαν από εκεί μέσα, ο Φαραώ έτρεχε μέσα σε εκείνη την μεγάλη οδόν την οποία άνοιξαν τα κύματα και τα νερά της θαλάσσης, όρμησε εκεί μέσα για να επαναφέρει πίσω εις την δουλεία τους Εβραίους. Και τότε ο Μωυσής, όπως τότε εφώνευσε τον έναν Αιγύπτιον, τώρα φωνεύει ολόκληρον στράτευμα, διότι επάταξε την θάλασσα με την χάρη του Θεού, επίησε το σημείο του Σταυρού, Σταυρών Χαράξας Μωσής επευθείας ράβδο, την Ερυθράν διέτενη. Θυμηθείτε αυτήν την καταβασία την οποία ήθε ο Πανάγαθος Θεός να μας αξιώσει να ερμηνεύσουμε αυτές τις καταβασίες κάποτε, για να δείτε τι νοήματα έχουν μέσα αυτά τα λόγια, τα οποία όμως οι περισσότεροι δεν έρχονται να τα ακούσουν την Κυριακή.
Ο περισσότερος κόσμος κοιμάται και έρχονται κατά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, δεν ακούνε ούτε ο Αθηνών Ευαγγέλιο, δεν ακούνε ούτε αναβαθμούς, δεν ακούνε ούτε καταβασίες και δεν γνωρίζουν τίποτε περί της Θείας Λειτουργίας. Αδερφοί μου, η Θεία Λειτουργία δεν είναι μικρό πράγμα, είναι χαρά, ευλογία, αλλά έχει νοήματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς θα προσπαθούμε καθεκάστην ημέρα τίποτε άλλο να μην κάνουμε παρά να διαφωτίζουμε τα παιδιά του Θεού. Όταν ενήργει ως κριτής και νομοθέτης των Εβραίων ο Μωυσής, είχε δύναμη από τον Θεό και στην προκειμένη περίπτωση εσυνεβούλευαν αυτούς να έχουν αγάπη και υπομονή, να έχουν καρτερία, και μετέπειτα κατά την ενερήμο διατριβή του Ισραήλ άλλο τίποτε δεν έκανε, όταν μέσα στην έρημο επί 40 ολόκληρα χρόνια διεύθυνεν αυτόν τον λαόν των σκληροτράχυλων, των απερίθμητων, αυτόν τον λαόν ο οποίος δεν είχε τίποτε πάνω του να επιδείξει προς ευγνωμοσύνην στον Θεόν. Δεν εκυβέρνε αυτούς διαράβδου σίδηρας, αλλά διασκύπτρου χρυσού. Τους εσυμβούλευεν συνεχώς. Τους έδιδεν πάντοτε την αγάπη του. Είτε ο Μωυσής ένας πατέρας στοργικός δι' αυτούς. Δεν επάτασεν αυτούς, δεν τους εκτυπούσεν όταν εφιλονίκουν. Αλλά έδιδεν εις αυτούς έμπνευσιν με θείας συμβουλάς και νόμους. Έδιδεν εις αυτούς υπομονή και πραότητα όταν είχαν τα παράπονά των και προσέφευγον εις αυτόν. Εις αυτήν την περίπτωση ο Εβραίος εκείνος μόλις επλησίασεν ο Μωυσής για να τους πει αδερφοί είστε, γιατί τσακώνεστε, γιατί μαλώνετε. Εκείνη τη στιγμή τι έγινε? Ο δε λέγει αδικών των πλησίων απόσα το αυτόν. Λοιπόν, τον έσπρωξε, του έδωσε μια σπροξιά του Μωυσή. Τι σε κατέστησε άρχοντα και δικαστήν εφημών? Ποιος έκανε, του λέγει, δικαστή για μας? Και συνεχίζει λέγει, μη ανελήν με σύ θέλεις ον τρόπον ανήλες χθες των Αιγύπτιων. Εγώ ήμουν που τσακωνόμουν με τον Αιγύπτιον, του λέγει, ήρθε να με υπερασπίσει, τον εσκότωσες, σήμερα θέλει να με σκοτώσει σε μένα, του λέγει. Μόλις ήκουσε αυτά τα λόγια ο Μωυσής, αδερφοί μου, κατελήφθη από φόβων και τρόμων, ενόμιζε ότι δεν τον είδε κανείς. Πλην όμως αυτός ο Εβραίος είχε διαδώσει, παρακαλώ, ο ευεργετημένος άνθρωπος διαδίδει τώρα εκείνον που τον έσωσε. Αυτός ο οποίος ακριβώς έπρεπε να έχει μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Μωυσή, τώρα έρχεται να τον καταδώσει στον Φαραώ, ο οποίος έφτασε στα αυτιά του αυτό το γεγονός του φόνου. Αλλά εκείνος που η δίκη των πλησίων του τον έσπρωξεν και του είπε, ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστήν ημών, μήπως θέλεις να με φωνεύσεις όπως σε φώνευσες χθες των Αιγύπτιων? Αυτή είναι η ανταπόδοση της καλοσύνης την οποία πράττει ο άνθρωπος σήμερα. Δίδεις το είναι σου για να δώσεις μια χαρά στον συνανθρωπών σου, και αυτός ο οποίος γίνεσαι θυσία για να τον παρηγορήσεις είτε να τον ανακουφίσεις, έρχεται έπειτα ο ίδιος και σε διασύρει και την τιμή σου και την υπόλοιψή σου και το όνομά σου. Ναι, αδερφοί μου, τέτοιες αχαριστίες έχει ο παρόν κόσμος. Αυτές οι αχαριστίες οι οποίες πρέπει να εκλείψουν τουλάχιστον από τους χριστιανούς. Και εάν όλοι οι άλλοι δεν έχουν αγάπη να μεταξύ των, εις εμάς απευθύνεται ο Θεός και μας λέγει. Εάν, λέγει, θέλετε να γνωρίζει ο κόσμος ότι είστε εμείς μαθητές, αγάπην πρέπει να έχετε εναλλήλεις, λέγει. Όλος ο κόσμος για να γνωρίζει ότι είστε μαθητέ δική μου, λέγει, πρέπει να διακρίνεστε από ένα πράγμα, από την αγάπη την οποία πρέπει να έχετε αναμεταξύ σας.
Δεν ενέχθη την παρατήρηση αυτός ο Εβραίος, αν και με πολύ στοργή και αγάπη επλησίασε ο Μωυσής εκείνη τη στιγμή που εμάλωναν. Πνεύματα εγωιστικά, πως οι άνθρωποι έχουν τον εγωισμό πάνω τους, αδερφοί μου, πως οι άνθρωποι έχουν την υπερηφάνεια επάνω τους, πως οι άνθρωποι είναι φιλόδοξοι, πως είναι ανυπόμονοι και δεν ανέχονται των παραμικρών έλεγχων. Παράδειγμα, εχθές την Κυριακή που μας επέρασε, παρουσιάστησα μέσα στην εκκλησία, αυτά πρέπει να τα λέγουμε δια να ακούμε, παρουσιάστησα μέσα στην εκκλησία οι πανταλονοφορούσες, να μην μπορούμε βρακοφορούσες, έχουμε και από αυτές. Αυτές οι οποίες φορούν τα παντελόνια. Μπήκανε μέσα στην εκκλησία και όταν μπαίνουν μέσα στην εκκλησία τους βλέπεις όταν μπαίνουν με έναν εγωισμό, μπαίνουν με ένα καμάρι, σαν να μπαίνουν μέσα στην κάμαρή τους. Άλλες με τα κοκκινάδια, βαμμένες, άλλες με τα παντελόνια, διότι υπήρχε μνημόσυνο. Στο μνημόσυνο εμφανίζονται. Ή στη βάφτιση εμφανίζονται. Ή στον γάμο εμφανίζονται. Με πολύ αγάπη, όπως ο Μωυσής αυτή τη στιγμή, έτσι εφέρθηκα κι εγώ και είπα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχετε όταν έρχεστε στην εκκλησία, προπάντων οι γυναίκες, να μην φοράτε παντελόνια, διότι όταν τους λες εξεζητημένοι να φύγεσαι, δεν καταλαβαίνουν. Άρα πρέπει να τους αποκαλύψεις αυτό το οποίο θέλεις, για να μπορέσουν να συνέλθουν. Αν συνέλθουν. Λέω, σας παρακαλώ πολύ, μην φοράτε παντελόνια, μην έρχεστε μέσα στην εκκλησία με τα παντελόνια. Μην έρχεστε με βαμμένα τα χείλη σας, διότι πηγαίνετε να προσκυνήσετε την εικόνα, αφήνετε αυτά τα κοκκινάδια πάνω στην εικόνα, ο άλλος ο οποίος έρχεται να προσκυνήσει τα βλέπει και δεν προσκυνεί και έχεις όλη την αμαρτία. Απάντησης. Λέω, παιδί μου, δεν άκουσες τι είπα? Ναι, λέγει, είπες για τα παντελόνια, δεν είπες για τα μήνυ. Ναι, λέω, εξέχασα, την άλλη φορά θα τα πω. Πλην όμως από μέσα σε αυτό τι έβγαινε? Ήθελε να δικαιολογήσει τον εαυτόν της και πρόσθεσε: τα παντελόνια είναι καλύτερα από τα μήνυ. Και ποιος σου είπε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να φορείς μήνυ? Ταύτα διποιείσαι, κακή να μη αφιένε. Και το φουστανάκι σου να το φοράς και μήνυ να μην φοράς και παντελόνια να μην φοράς. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο αγνώμων, ο αχάριστος. Έτσι έκανε ο Μωυσής. Πήγαινε ο Μωυσής εκεί για να δώσει την αγάπη του και το αποτέλεσμα ήταν να του πει: θέλει να με φωνεύσεις και εμένα όπως σε φώνευσες εχθές τον Αιγύπτιο? Τα αποτελέσματα: ούτε οι Ισραηλίτες είναι άξιοι δια της μάστιγος του εργοδηγού. Τέθηκε Εβραίοι, τέθηκε χαρακτήρες, τέθηκε τύποι ανθρώπων, είναι άξιοι να φάνε μαστίγωση, όχι από άνθρωπον, από τον Θεό. Βλέπετε τις πλημμύρες, βλέπετε τους σεισμούς, βλέπετε τους φόνους, βλέπετε τα πάντα, τις αρρώσκες, τα ναρκωτικά, τους θανάτους στους δρόμους, τα βλέπετε όλα αυτά. Τι είναι? Μαστίγωση από τον Θεό είναι. Μαστίγιον θεϊκών είναι αυτό. Ποιος το καταλαβαίνει, ποιος το βλέπει, ποιος το αισθάνεται? Άλλοι Εβραίοι είμαι θα και εμείς, όταν επισκέφθη ο Μωυσής τους Εβραίους, κατά τον ίδιον τρόπο είμαι θα και εμείς. Από πάνω τους προτιμούν να είναι ο Αιγύπτιος με το μαστίγιον, ουδέποτε θέλουν να απελευθερωθούν, αφού δεν είναι εις θέση να κάνουν χρήση της καλής ελευθερίας την οποία τους έδωσε ο Θεός και να διευθύνονται από την λογική και την σκέψη την όριμον, αλλά να είναι δούλοι στα πείσματά των. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Προτιμά να πεισματώνει στο κακό, αλλά ποτέ να έρθει στην αλήθεια. Προτιμά να ευρίσκεται μέσα σε μια κατάσταση σκότους και δεν αγαπά το φως. Αγάπησαν, λέγει, οι άνθρωποι
το σκότος μάλλον παρά το φως. Αγαπούν το σκοτάδι. Τους αρέσει οι άνθρωποι να βρίσκονται στο σκότος, δεν τους αρέσει να βρίσκονται εις το φως. Όπως δε τότε ο κακόγνωμος και αχάριστος εκείνος Εβραίος ομίλησε εις τον Μωυσήν, ούτω και οι σύγχρονοι του Στεφάνου, οι Ιουδαίοι οι οποίοι τον ανακρίνουν και τον καταδικάζουν, από αυτής της γνώμης τα αυτά και προς τον Χριστόν φαίνονται λέγοντες, ου και έχομεν βασιλεία η μη Κέσαρα. Και επί τις ευεργεσίες αυτού των όλεθρων του ευεργέτου βασιλεύοντες, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Βλέπουν τον Χριστό μπροστά τους να γίνεται θυσία, βλέπουν τον Χριστό να ομιλεί ο Πιλάτος ότι δεν ευρίσκω καμία αιτία εις αυτόν, βλέπουν τον Χριστό να τους λέγει ότι τον βασιλέα το δικό σε να σταυρώσω, και απαντούν, δεν έχουμε εμείς βασιλέα ημί τον Κέσαρα. Ναι αδερφοί μου, αυτός είναι ο αχάριστος άνθρωπος, όταν ο Θεός τον επισκέπτεται με μυρίους τρόπους για να του δώσει την αγάπη του ο Θεός, και εκείνος όμως απορρίπτει την θεϊκή αγάπη. Ό,τι και αν μας δώσει ο Θεός στον δρόμο μας αδερφοί μου, είτε κάποιον ο οποίος θα μας ομιλήσει για τον Θεό, είτε κάποιος ο οποίος θα μας ομιλήσει δια μετάνοια, είτε κάποιος ο οποίος θα μας συμπαρασταθεί στην ανάγκη μας, τον πόνο μας, στην ασθένειά μας ή στην εγκατάλειψή μας, όποιον μας στείλει ο Θεός είναι δώρον Θεού και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Διότι αν δεν προσέξουμε να φτάσει στις ευεργεσίες του Θεού, αν δεν ανοίξει η ψυχή τα μάτια για να ειδεί ότι ο Θεός στέλνει τον άνθρωπο του. Προσέξτε εις ορισμένες λεπτομέρειες της ζωής μας, όταν ζητούμε μία βοήθεια, τι θέλουμε τη βοήθεια αυτή, τι ζητούμε, πού να τρέξουμε. Βλέπουμε δεξιά αριστερά, δεν υπάρχει τίποτε, κανένα φως ελπίδος. Σε μια στιγμή παρουσιάζεται κάποιος ο οποίος λέγει, θέλει να σε βοηθήσω. Δεν ήρθε μόνος του αδερφή μου, τον έστειλε από ψηλά εκείνος, ο οποίος μας βλέπει πάντοτε και σκύβει επάνω μας με την αγάπη του την πολύ. Μην νομίσουμε αδερφοί μου ότι τα πάντα δεν τόσο. Εκεί που πονούμε, εκεί που υποφέρομαι, εκεί που πάσχομαι, ένας είναι κοντά μας και μας προσέχει, ο Θεός. Και εκείνος θα φροντίσει, εκείνος θα μας ελευθερώσει, εκείνος θα μας επισκεφθεί. Ο Αιγύπτιος, αυτός ο Αιγύπτιος, πόσον ο εγωισμός σκοτίζει τον άνθρωπο, ετυραννείτο από τους Αιγυπτίους, ο Εβραίος εζήμων επιλών με τα άχυρα, έκανε τούβλα με τα άχυρα και με το χώμα και έκτιζεν την Αίγυπτον ολόκληρο, εκατεπιέζεται το σκληρός, και όταν ευρέθη προ του ελευθερωτού του, όταν παρουσιάστηκε ο Μωυσής, το κράτος του πείσματός του είναι έτοιμος να τον παραδώσει στα σχήρας του τυράννου του. Ως εδώ μας πήρε η ώρα. Ήρθε να μας αξιώσει ο Θεός αδελφοί μου, να ζήσουμε στην αγκάλι του Θεού μας και να αξιωθούμε και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.